Ολυμπιακός προς το τέλος της κυριολόγησης της διοργάνωσης προέφτουμε παρελήνιο του ΝΑΠΕ και του Ζωοδρόμους 2012. Εκ μέρους της Ολλανδικής Επιτροπής, ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Ένωση Κασπολιάς και τον Δήμο Κασπολιάς για τη στήριξή τους, καθώς επίσης και την Ένωση Προσφυγικών Σωματείων Κασπολιάς που υποστήριξαν τους αγώνες και τον Σύλλογο Διαιτητών Κασπολιάς που διέθεταν τα παιδιά τους το παιχνίδι. Παράλληλα, να ευχαριστήσουμε την 15η Ταξιαρχία για την παραχώρηση τεσσάρων σκηνών για την αποδοχή των παιδιών, καθώς επίσης τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κωνσταντιζίου για παραχώρηση καθισμάτων και το Γυμνάσιο Μανιάκου για την παραχώρηση της μικροφωνικής για την δημιουργία της τουρνουά. Ταυτόχρονα, να ευχαριστήσουμε τους χορούς των αγώνων, τα αρτοπία Πύρης και επίσης τα ξενοδοχεία Δέδης και Ελληνέων που παραχώρησαν οπέλες για τις σχέσεις των παιδιών. Και ταυτόχρονα επίσης να ευχαριστήσουμε και την ομάδα διάσωσης, οι οποίοι στείλανε κόσμο για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Και τον γιατρό Ηλία Τάρε, ο οποίος ήταν ο γιατρός των αγώνων. Σήμερα ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, το τουρνουά, ενός διήμερου όπου συμμετείχαν 40 ομάδες, 27 ήταν εκτός νομού, 4 ομάδες διανυκτέρευσαν στην πόλη και οι υπόλοιποι είναι τοπικές ακαδημίες. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι το τουρνουά είναι fair play, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, ούτε φανατισμός και καμία βαθμολογία. Το μήνυμα που βγαίνει από το τουρνουά είναι η φιλία μεταξύ των παιδιών και των προπονητών και το υψηλό ήθος τους, το οποίο φάνηκε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των παιδιών, καθώς επίσης και η ευπρέπεια όλων των συμμαθών και γονέων που παρακολουθούν τους αγώνες. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι με την εξέλιξη της διοργάνωσης που κίνησε πάρα πολύ ομαλά, χωρίς κανένα κόλλημα, δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση και όλα έχουν ευτυχή κατάληξη όταν δεν υπάρχει τραυματισμός. Χορηγός επικοινωνίας είναι η Σέντρα Εφημερίδα και η Ακαδημίες.gr. Ταυτόχρονα θα ήθελα να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γονείς και στα παιδιά που συμπροκρίνουν την Ακαδημία Κρόνος για την αμέριστη συμπαράστασή τους όλο το διάστημα και όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρξε η δύναμη και η δυναμική να πραγματοποιήσουμε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση που είναι η μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα που συμβαίνει σε επίπεδο ποδοσφαίρου.